χαίρετε, χαίρετε, πολύ αγαπημένες μου φίλες και πολύ αγαπημένα μου φιλαράκια. Άλλωστε γνωρίζετε ότι είστε τα δικά μου τσονάκια. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας και αναφέρουμε στην εορτή του Αγίου Νικολάου. Μεγάλη χάρη του να μας φιλάει, να μας δίνει δύναμη, υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλα τα σπιτικά μας. Σήμερα όμως, ως γνωστό, δεν μπορούμε να πάμε σε κάποιο ιερό ναό, όπως και εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε χάσει σημαντικές εορτές, στο να πανηγυρίσουμε μέσα από την ψυχούλα μας για τις εορτές μας τις μεγάλες, γιατί κάποιοι μας επέβαλαν να απέχουμε, όχι εν συνειδήσει. Και τι σημαίνει αυτό το εν συνειδήσει? Όχι δηλαδή να είναι η δική μας επιλογή, γιατί εμείς αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να πάμε στην Εκκλησία, δεν θέλουμε να πάμε σήμερα στην εορτή του Αγίου Νικολάου να παραστούμε σε όλη αυτή την μεγαλοπρέπεια που έχει η εορτή του κάθε Αγίου μας. Και αυτό με θλίβει ιδιαίτερα. Αλλά σήμερα δεν θα σταθώ σε αυτό, γιατί θέλω να πούμε πράγματα και να μοιραστείτε κι εσείς κάτω από αυτό το βιντεάκι, μέσω των μηνυμάτων σας, να μοιραστείτε μαζί μου θαύματα. Εγώ παίρνω δηλαδή αυτή την ευκαιρία από την εορτή του Αγίου Νικολάου να σας εξομολογηθώ κάτι που μου συνέβη και που τελικά ορισμένοι μπορεί να μην πιστεύετε ότι γίνονται θαύματα, αλλά τα θαύματα της πίστης είναι τα μεγαλύτερα. Θα σας αναφέρω, ή μάλλον καλύτερα θα πω κάτι, ότι συζητούσα με την πολύ αγαπημένη μου, αληθινή μου φίλη, τη Δέσποινα την Τζαούση, κάποια στιγμή στο τηλέφωνο, και μου είπε ότι Αντωνάκο μου, εγώ, μαγειράκο μου γλυκέ, είμαι πολύ στενά συνδεδεμένη με τον Άγιο Παντελεήμονα, ψυχικά πάντα. Όχι ότι οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν τους αγαπάμε και δεν προσευχόμεθα και δεν σεβόμεθα το έργο και ότι έχουν κάνει για την Ορθοδοξία μας. Απλά, όλοι μας βρε παιδί μου, μερικές φορές επιλέγουμε με έναν ευλογημένο τρόπο, θα έλεγα, έναν Άγιο που σε κάποια στιγμή επικαλούμαστε συχνά να σταθεί στο πλάι μας, και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές. Αν το κάνουμε και στις στιγμές της χαράς μας, τότε είναι ομορφότερο. Έτσι λοιπόν μου έλεγε η Δέσποινα ότι για ένα της θαύμα που της έκανε ο Αγίος Παντελήμονας, και δεν θα σας το μοιραστώ γιατί το θεωρώ ότι είναι κάτι προσωπικό της, όταν συναντηθούμε με το καλό από κοντά, πρώτα ο Θεός, θα τη ζητήσω αν το επιθυμεί να το μοιραστεί η ίδια μαζί μας. Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας το θαύμα που έκανε για μένα ο Άγιος Νικόλαος. Καταρχήν, για όσους δεν γνωρίζετε, γύρω στα 18, είχα δώσει εξετάσεις πανελλήνιες και είχα περάσει στη ΣΜΗ, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, στον τόπο καταγωγής μου, όπου και μεγάλωσα, γιατί θα ήταν κοντά στο σπίτι μου. Και έλεγα, τι ωραία, τι καλά, θα δώσω πανελλήνιες, θα περάσω, θα είμαι εδώ, θα έρχεται η μανούλα μου έξω από την αυλή, στη σχολή, και θα μου φαίνεται και το αυγουλάκι. Αυτή είναι μια εικόνα που τη θυμάμαι. Να σας πω την αλήθεια, να την κάνουν άλλες μανάδες όταν ήμουν στο δημοτικό, στα παιδιά τους, αλλά δεν την έκανε η δική μου, οπότε γι' αυτό τον έφερα. Γελάω τώρα σαν μικρό παιδί.
έδωσε εξετάσεις, πέρασα στη ΣΜΗ, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, αλλά για λόγους που δεν μπορούσα να ακολουθήσω εδώ εγκεφαλικά και όλα αυτά που μας έβαζαν να λέμε και όλα αυτά που, όχι τόσο αυτά που περνούσαμε, όλα αυτά που πηγάζουν μερικές φορές δεν ισχύει απόλυτα σε αυτούς τους κόλπους, τους στρατιωτικούς, όπου τελικά αντιλήφθηκα ότι εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κακό σε άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Και δεν σας λέω να υπερασπιστώ τα ιδανικά της πατρίδος μου, για να μην παρεξηγηθώ, εντάξει, αλλά όταν μας έβαζαν να λέμε κάτι συνθήματα για τις μανάδες των Τούρκων, εγώ δεν συμμετείχα. Για την ακρίβεια, κουνούσα το στόμα και φωνή δεν έβγαινε. Κάποια στιγμή το αντιλήφθηκε κάποιος αξιωματικός, μου έριξε μια καμπάνα και μετά προσπαθούσε να με βάλει με το ζόρι να πω αυτές τις εκφράσεις για τις μανάδες των Τούρκων. Και γύρισε και του είπα ότι εγώ δεν πρόκειται να βρίσω ποτέ καμία μάνα. Εγώ, αν γινόταν οτιδήποτε, δεν θα τα έβαζα με τα γυναικόπαιδα, αλλά θα τα έβαζα άντρας προς άντρα, με καμία μάνα. Κανένα παιδάκι. Τι ήταν να το πω αυτό? Ξεκίνησαν τα καψόνια. Θα μου πείτε, από τα καψόνια τα παράτησες? Όχι. Άλλωστε γιατί να τα παρατήσω? Από μικρό παιδί, ανθεκτικός, με πολλή γυμναστική και σε σκληρές συνθήκες μεγάλωσα. Και στη συνέχεια της ζωής μου ποτέ δεν επιδίωξα την καλοπέραση, όπως πολύ περισσότεροι φίλοι μου. Δεν είναι κακό, εγώ δεν το επιδίωξα, γιατί έμαθα από την οικογένειά μου κάπως, φτωχικά, λιτά και όπως έλεγε ο πατέρας μου, όσο πιο ταπεινά, τόσο το καλύτερο. Έτσι λοιπόν πήρα τη μεγάλη απόφαση να φύγω από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και μάλιστα μου είχαν δώσει διορία, 40 ημέρες αν δεν κάνω λάθος, γιατί μετά θα έπρεπε να καταβάλω ένα μεγάλο πρόστιμο και η οικογένειά μου δεν το είχε αυτό το πρόστιμο αν άλλαζα εγώ γνώμη μετά τις 40 ημέρες. Και τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι η δεύτερη μου επιλογή, είχα δώσει εξετάσεις και πέρασα στη Σχολή Αξιωματικών Εμποροπλοιάρχων στην Πρέβεζα. Η σχολή ήταν σχεδόν, θα πω, πανεπιστημιακή, που σημαίνει ότι 4 ολόκληρα χρόνια έπρεπε να μείνω στην Πρέβεζα και να σπουδάσω. Θα μου πείτε, την επέλεξη στη σχολή αυτή, Αντώνη, γιατί σου άρεσε? Όχι. Ήταν περισσότερο μια επιλογή, όχι γιατί αγαπούσα τη θάλασσα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μου ως δόκιμος αξιωματικός μέσα στους ωκεανούς, τη θάλασσα την αγάπησα και έμαθα να την σέβομαι. Μου το πέρασαν άλλωστε με διάφορα πράγματα και με διάφορες καταστάσεις οι Έλληνες ναυτικοί μας. Που να στείλω την αγάπη μου σε κάθε Έλληνα ναυτικό που μπορεί να με βλέπει σε κάποιο πλοίο και να ταξιδεύει στα πέρατα της γης για να στείλει τα χρήματα και συγκινούμε. Για να στείλει τα χρήματα στην οικογένειά του πίσω, θυσιάζοντας αυτός την προσωπική του ελευθερία, τις διαπροσωπικές του σχέσεις, τις προσωπικές του στιγμές και άλλα πολλά που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά και συνάμα πόσο σημαντική. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να σπουδάσω δόκιμος αξιωματικός, για να στηρίξω κι εγώ εν μέρη την οικογένειά μου, να στηρίξω τον εαυτό μου και ένα σημαντικό που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ως άνθρωπος από φτωχή οικογένεια σκεφτόμουν ότι δεν θα μου δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψω και να δω πολλά μέρη του κόσμου και πάντα μου άρεσαν τα ταξίδια. Να δω πώς ζουν παραδείγματος χάρη στην Ιγυρία, να δω πώς είναι στην Ιαπωνία, να δω και να αφουγκραστώ τον κόσμο και να περπατήσω στο Πουέρτο Ρίκο. Αϊ, 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 Πουέρτο Ρίκο. Και πιστέψτε με,
Χάρη σε αυτή μου την επιλογή κατάφερα να δω πάρα πολλές χώρες, να γνωρίσω πάρα πολύ κόσμο και ο Θεός μας, ο μεγαλοδύναμος, να μου ανοίξει τον εγκέφαλο και να τον μεταμορφώσει σε ένα αλεξίπτωτο ανοιχτό. Γιατί όλοι στον εγκέφαλό μας έχουμε ένα αλεξίπτωτο. Αλλά οι περισσότεροι το κρατάμε κλειστό. Όταν όμως περάσουμε διάφορα και δούμε ότι τελικά όλοι μας είμαστε δημιουργήματα ενός μεγαλοδύναμου Θεού και δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε να θυμώνουμε, ούτε να μαλώνουμε, ούτε να μαχόμαστε, αλλά αντιθέτως ειρηνικά να πορευόμαστε στο δρόμο που ο ίδιος ποίησε με πολύ αγάπη και πολύ μεγάλη χάρη. Και έρχεται λοιπόν η στιγμή που στο πρώτο έτος έπρεπε να κάνω το εκπαιδευτικό ταξίδι πάνω σε ποντοπόρο πλοίο. Ποντοπόρο σημαίνει από αυτά τα πολύ πολύ μεγάλα πλοία που μεταφέρουν διάφορα, είτε φορτία, μπορεί να είναι κάρβουνα, μπορεί να είναι λιγνίτης, μπορεί να είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, είτε φορτία να πάει κάποιος σε ένα πλοίο που να έχει κοντέινερ. Τα κοντέινερ είναι αυτά που τα έχετε ακούσει, που φτιάχνουν και σπιτάκια, λέει, έβαλαν κοντέινερ, σπιτάκια στους μετανάστες. Λοιπόν, αυτά τα κοντέινερ γίνονται και σπιτάκια, αλλά συγχρόνως είναι και κουτάκια που μπορείς να βάλεις μέσα τηλεοράσεις, παπούτσια, τα πάντα από την Κίνα και να έρθουν στην Ελλάδα. Εγώ είχα την τύχη να πάω σε ένα πολύ μεγάλο πλοίο γκαζάδικο που μετέφερε πετρέλαιο. Πολύ μεγάλο. Όταν λέμε πολύ μεγάλο, 600-700 μέτρα, τόσο πρέπει να ήταν. Δηλαδή μισό χιλιόμετρο και βάλε. Και όταν έφτασε η στιγμή για να ανέβω στο πλοίο για το εκπαιδευτικό ταξίδι, τότε ξύπνησε η βλάχους μέσα μου. Διότι εγώ παιδί της στεριάς, παιδί βουναλέικο, έτσι μας έλεγαν μικρά, γιατί το σπιτάκι μας, το φτωχικό μας σπιτάκι ήταν πάνω σε ένα βουνό όπου είχε ο πατέρας μου τα ζωάκια, είχε τα δεντράκια, καλλιεργούσαμε και επειδή ήμασταν στο βουνό, μεγαλωμένα στο βουνό, τα άλλα τα παιδάκια, οι φίλοι μας έλεγαν ο Αντώνης το βουναλέικο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω κρατήσει από τότε και χαίρομαι, είναι μεγάλη τιμή, γιατί κοντά στη φύση αντιλαμβάνεσαι την αγάπη του Θεού μας. Και εφόσον είμαι ένα παιδί που προέρχομαι από μια πόλη, τα Τρίκαλα, που δεν έχει θάλασσα, παρά μόνο ένα ποτάμι, το Λιθαίο ποταμό, φυσιολογικό και επόμενο ήταν τώρα να αρχίζουν τα δύσκολα. Θα μου πείτε, δεν είχες ξανανέβει σε πλοίο? Ναι, είχα ξανανέβει στο πλοίο να πάω Πειραιά, Έγινα και μου φαινόταν ατελείωτη η διαδρομή. Παρακαλούσα να τελειώσει. Και να σας πω κάτι, να μην μου διαφύγει αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ζαλίζομαι όταν ανέβαινα στα λεωφορεία σε κάποιο αυτοκίνητο, δεν σας λέγει το πλοίο. Εκείνη τη στιγμή ήταν επιτακτική η ανάγκη για έμεση. Καταλαβαίνετε. Και έπαιρνα πάντα δραμαμίνες όπου και πήγαινα. Ανέβαινα στο πλοίο για να κάνω αυτή τη μικρή διαδρομή, για να πάω να δω την αδερφούλα μου, την Κον-Κον, στην Έγινα και τη Μαντάμ Πελαγή και την ανιψούδα μου, την Άννα και τον γαμπρό μου, τον Νεκτάριο. Έπαιρνα λοιπόν δραμαμίνη. Δεν σας λέω για τη διαδρομή με το λεωφορείο Τρίκαλα Αθήνα, ειδικά εκεί στον Δομοκό, εκεί μου έβγαιναν τα λιάκατα. Απίστευτο. Και απορούσα, βρε παιδί μου, το είχα ένα μέρα εκεί αυτό που σταματούσε κάπου ο οδηγός, συνήθως σταματάνε οι οδηγοί, εκεί που τους δίνουν, ρε παιδί μου, και ένα πιάτο φαΐ, οι καταστηματάρχες, και καλά κάνετε βέβαια. Μας σταματούσαν λοιπόν εκεί και όλοι κατέβαιναν και έτρωγαν τσίπς, έτρωγαν μπισκότα, άλλοι έτρωγαν στο εστιατόριο. Και εγώ κοίταζα, ρε παιδί μου, έτσι, σαν το φτωχό συγγενή. Και τα λιγορευόμουν, αλλά συγχρόνως φοβόμουν, γιατί έλεγα, αν θα πάω, θα τη βγάλω τη διαδρομή. Θα είμαι μέσα στο λεωφορείο σαν μυθισμένη χελώνα. Και πώς είναι η μεθυσμένη χελώνα? Όχι κανονικά με το καβούκι της από πάνω, το καβούκι ανάποδα, να είναι έτσι με τα ποδαράκια. Ναι,
και το φοβόμουν πάρα πολύ. Και σίγουρα να σου ζήλευα, γιατί ζαλιζόμουν πάρα πολύ. Άρα, σκεφτείτε τώρα να πάω, να κάνω ταξίδια 6 με 7 μήνες μέσα σε ένα πλοίο, στους ωκεανούς. Τρελό, ε! Και πολύ φοβιστικό για μένα. Πριν να φύγω για το ταξίδι, όλοι οι δικοί μου έλεγαν τα διάφορα, ότι όλα καλά θα πάνε, μη φοβάσαι, εκείνο, τι να μη φοβάσαι. Όλα, εντάξει, δεν φοβόμουν. Φοβόμουν και από τη μία, γιατί έφευγα στο άγνωστο, δεν είχα φύγει ποτέ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, και μάλιστα με ανθρώπους υπό πολύ σκληρές και περίεργες μερικές φορές συνθήκες. Γιατί δεν ξέρεις τι μέλη γενέστε όταν ανέβεις σε ένα πλοίο. Βέβαια τα πράγματα τώρα είναι καλύτερα και οι πλοιοκτήτες φροντίζουν να επιλέγουν τον κόσμο με αυστηρά κριτήρια και μπράβο τους αυτό. Και οι ναυτικοί, ιδιαίτερα οι Έλληνες, είχαν μια κακή, βρε παιδί μου, έτσι, φήμη στα αυτιά μου. Όλοι μου έλεγαν πω δεν το πεις εκεί. Τελικά δεν ισχύει. Μπορείς να βρεις Έλληνα καλό ναυτικό και να βρεις ένα ξένο πανωσάρι γερμανό ναυτικό, ο οποίος είναι, να είναι πολύ χάλια. Και αν δεν μιλάς και πάρα πολύ καλά τα αγγλικά, εγώ δεν μιλούσα πολύ καλά τα αγγλικά. Οπότε, σας λέω τώρα πριν να ανέβω στο πλοίο, στο πρώτο μου ταξίδι. Μου έλεγαν οι δικοί μου, όλα καλά θα πάνε, εκείνο με φοβάζει, τίποτα, εντάξει. Εγώ συνέχιζα να φοβάμαι. Και στο δρόμο μια φορά, ή και στα Τρίκαλα, που προχωρούσα προς τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ήμουν τόσο σκεφτικός και τόσο, βρε παιδί μου, φοβισμένος, που ασυναίσθητα, όταν πέρασα μπροστά από την εκκλησία, δεν έκανα το σταυρό μου. Συνηθίζω να κάνω πάντα το σταυρό μου σε όποια εκκλησία περάσω, ακόμα και μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς κι αν είμαι, έστω κι αν μου έχουν κάνει και παρατήρηση ότι μπορεί να ενοχληθούν κάποιοι άλλοι που είναι από άλλες χώρες και είναι πανωσάρι. Δεν θέλω να πω, και μπορεί να ενοχληθούν που κάνεις εσύ. Μου έκανε κάποιος κύριος παρατήρηση. Και του είπα, το αν ενοχληθεί κάποιος άλλος επειδή εγώ στη χώρα μου κάνω κάτι που ήθεστε να γίνεται από πάρα πάρα πολύ παλιά, εντάξει, δεν θα αλλάξω τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας και κυρίως με τίποτα δεν θα αλλάξω την πίστη μου. Όπως σέβομαι εγώ την πίστη των Ελλωνών, ας σεβαστούν και αυτοί εμένα. Δεν πήγα εγώ πάνω σε ένα τζαμί να κάνω κάτι και σας είπα, δεν έχω καμιά εμπάθεια και κανένα ρατσισμό. Έχω πάει και σε τζαμιά, στις χώρες που έχω πάει, έχω φίλους μουσουλμάνους, πολύ καλούς, έχω πάει σε βουδιστικούς ναούς, έχω πάει σε συναγωγή Εβραίων. Εντάξει, όταν είσαι πολύ ταξιδεμένος, ήρθα σε επαφή και με άλλες θρησκείες για να βγάλω τα συμπεράσματα και για να έχω μια πιο σφαιρική εικόνα για την ορθόδοξη θρησκεία μας που ακολουθώ, αν με καλύπτει ψυχικά, εντάξει. Γιατί το πνεύμα μου είναι ελεύθερο να επιλέξει χωρίς κάποιος να δείχνει με ένα δάχτυλο ότι προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθείς. Εμένα η ψυχή μου ελεύθερη έχει κατευθυνθεί στην ορθόδοξη θρησκεία μας. Έτσι λοιπόν, περνώντας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, δεν έκανα το σταυρό μου και ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποιος δίπλα μου, χωρίς κανείς να μου πει τίποτα, αισθάνθηκα σαν ένα χέρι, ρε παιδί μου, να μου δίνει μία όθηση στο χέρι και έρθει στο μέτωπο για να κάνω το σταυρό μου. Και ειλικρινά σας το λέω, γύρισα δίπλα μου, μήπως πέρασε κάποιος και μου χτύπησε το χέρι, αλλά το ότι ήρθε κατευθείαν εδώ, στο μέτωπό μου, και λέω, τι συνέβη εδώ? Και γυρίζω, κοιτάζω, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Κάνω το σταυρό μου και σαν κάτι να με τραβούσε να μπω μέσα. Με το που μπαίνω μέσα, κάνω το σταυρό μου, ανάβω το κεράκι, δεν είχα χρήματα πάνω μου, αλλά δεν πειράζει, όταν δεν έχουμε να ανάψουμε και ένα κεράκι μπορείς να ρίξουμε χρήματα στο παγκάρι. Καταλαβαίνει ο Άγιος ότι δεν το κάνουμε επίτηδες. Και κάθομαι λοιπόν σε μια καρέκλα
Και αρχίζω μέσα από το μυαλό μου να εκθέτω στον Άγιο Νικόλαο τις φοβίες μου. Να λέω καταρχήν ότι δεν θα καταφέρω, Άγιε Νικόλαε, να ανταπεξέλθω, διότι εγώ δεν ξέρω από καράβια. Με τα ζαλίζομαι. Είναι τόσες φορές η έμεση στη διάρκεια ενός ταξιδιού με κάποιο μεταφορικό μέσο, αν δεν πάρω δραμαμίνη, που δεν γίνεται να παίρνω δραμαμίνες κάθε μέρα. Πόσες δραμαμίνες θα πάρω? Και αν με καταλάβουν αυτοί, θα με διώξουν. Θα με διώξουν να πάω στο σπίτι μου. Και εγώ έχω ανάγκη και τα λεφτά να εργαστώ, αλλά και συγχρόνως να δω τον υπόλοιπο κόσμο. Φτωχό παιδί είμαι. Πώς αλλιώς θα δω τον κόσμο? Πού θα βρω τα λεφτά να κάνω τα ταξίδια, να πάω στην Ιαπωνία όπως πήγα, να πάω στην Ιγυρία όπως πήγα? Πού θα τα βρω τα χρήματα? Και επίσης ο κόσμος. Φοβάμαι. Ο κόσμος θα άραγε, θα είναι καλός? Πώς θα μου συμπεριφερθεί? 18 χρονών. Παιδάκι, βρε παιδιά. Σκεφτείτε τώρα το γιο σας. 18 ετών. Θα τον αφήνατε να πάει στην άλλη άκρη της γης με άγνωστους ανθρώπους που είναι σκληρόψυχοι οι περισσότεροι εξ αυτών, διότι έχουν περάσει πολλά? Άρα είχα κάθε λόγο να φοβάμαι, κυρίως να φοβάμαι και λιγότερο να ανησυχώ. Υπήρχε φυσιολογική ανησυχία, αχ, μπορεί να μου συμβεί κάτι, αλλά ο φόβος για το άγνωστο ήταν μεγαλύτερος. Τι θα μου συμβεί? Η ανησυχία είναι αυτή τη στιγμή, εντάξει, ανησυχώ λίγο, φεύγω, ασχολούμαι με κάτι άλλο, βρίσκω τα φιλαράκια μου, πάμε για ένα καφέ. Σταματάει η ανησυχία. Όμως η φοβία μένει μέσα. Είναι μέσα, στην ψυχούλα μας. Φοβάσαι, δεν φεύγει από εκεί. Και με την πρώτη ευκαιρία, μόλις δηλαδή φύγει από την καλή στιγμή ο εγκέφαλος, τσουπ, ξεπροβάλλει και σε φοβίζει, συνεχίζει να σε φοβίζει. Και αφού λοιπόν έλεγα αυτά στον Άγιο Νικόλαο, με το που βγαίνω από την πόρτα του Ιερού Ναού, κάνω το σταυρό μου και βγαίνω από την πόρτα του Ιερού Ναού, ξαφνικά μέσα από την ψυχούλα μου έφυγε ένα βάρος το μεγαλύτερο, αυτό που είχα για το τι θα γίνει. Ξελάφρωσα και όταν γύρισα στο σπίτι μου λέει η μανούλα μου, παιδάκι μου, είσαι άλλος άνθρωπος. Λέω, γιατί έβρε μανούλα? Λέει, είχες κατεβασμένο το κεφάλι, φαινόσον, σκεφτικός, φοβισμένος για το που θα πας το ταξίδι. Τώρα μου λέει, σαν κάποιος να σου πήρε τα βάρη της ψυχής σου. Και της λέω, ο Άγιος Νικόλαος, μάνα μου, τα πήρε. Μου λέει, παιδί μου, να κάνεις ένα τάμα στον Άγιο Νικόλαο, αφού σου πήρε όλα τα βάρη, γιατί είναι ο προστάτης Άγιος. Και σκεφτόμουν τώρα εγώ, τι τάμα να κάνω στον Άγιο Νικόλαο. Μικρός, φτωχός, χωρίς χρήματα στην τσέπη, αφού για το ταξίδι όταν πήγαινα στη σχολή για να σπουδάσω, στην οικογένειά μου έβαζαν όλοι από μερικά χρηματάκια για να βγάλουμε το εισιτήριο του λεωφορείου. Και δεν μετακινιόμουν συχνά σε κάποιες γιορτές από την σχολή πίσω στην πατρίδα μου στα Τρίκαλα, γιατί δεν ήθελα να βάλω σε δύσκολη θέση να γίνεται αυτός ενδοοικογενειακός έρανος για το δικό μου εισιτήριο. Και έμενα στη σχολή. Όλα τα παιδιά, δάκια, τα άλλα έφευγαν και εγώ έμενα στους... Δεν θα συγκινηθώ. Θα προσπαθήσω. Και εγώ έμενα στους άδειους θαλάμους. Ναι, μόνος μου. Και θα μου πείτε, περνούσες μόνος στους Άγιους Θαλάμους? Όχι. Μετά έβγαινα στην Πρέβεζα. Και όταν βγαίνεις, ο Θεός πάντα φέρνει ανθρώπους κοντά. Γι' αυτό σας λέω μερικές φορές ότι είστε τα τσουνάκια μου. Γιατί μου είχε πει ο πνευματικός μου, ο Καλογεράκος που είναι στα Μετέωρα, ότι... Τώρα είναι πολύ μεγάλος η ηλικία, αλλά μου το είχε πει ότι, Αντωνάκο μου, ο καλός άνθρωπος με την αγνή ψυχή
πάντα ο Θεός σαν τα σπουργητάκια θα φροντίζει γι' αυτόν. Και σαν μάνα εξ ουρανού, όπως τα σπουργητάκια ρίχνει την τροφή και δεν τα αφήνει έτσι. Τους δίνει και σπιτάκι, έτσι και σένα. Έτσι λοιπόν και εμένα εκεί όταν ήμουν, βρισκόταν άνθρωποι που με έκαναν να αισθάνομαι ότι είμαι μέλος της οικογένειάς τους. Και οφείλω να το ομολογήσω και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μια οικογένεια στην Πρέβεζα. Στην οικογένεια του Κυρπαντελή και της Κυραμέρης. Και αν με βλέπετε, να σας πω μέσα από την καρδιά μου σας αγαπώ, γιατί πέρασε και ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο σπιτικό σας. Μάλιστα με είχε προσλάβει και ο Παντελής μου στη δουλειά του, που έχει ένα καταπληκτικό κατάστημα με ηλεκτρονικά, με ρολόγια, με ό,τι θέλετε, το καλύτερο θα έλεγα στην Πρέβεζα. Βρισκόταν στον πεζόδρομο, τον πλακόστρωτο αυτόν, το που είναι κοντά σε μια εκκλησία, δεν θυμάμαι να σας πω περισσότερο, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, αλλά θέλω να τους ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί με τον Παντελή ειδικά, αλλά και με την σύζυγό του την κυρία Μέρη, και συγχρόνως και με την υπόλοιπη οικογένεια, την Κρίστη και τον Γιωργάκη, έγιναν η οικογένειά μου. Και τόση καλοσύνη την έχω εισπράξει λίγες φορές στη ζωή μου. Και οφείλω να το ομολογήσω. Και το χέρι που σε ευεργετεί, να το θυμόσαστε αυτό, μην το δαγκώσετε. Ποτέ. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι, ή καλύτερα τους ανθρώπους που ευεργετούμε, είναι οι πρώτοι που το χέρι σου θα σου δαγκώσουν και οι πρώτοι που θα πάνε να φιλήσουν την πότα του ανθρώπου που τους κλώτσισε. Και αυτό είναι το αξιοπερίεργο. Εγώ έχω μάθει τον άνθρωπο που θα μου κάνει τα καλό να το κάνω χίλια καλά. Και ερχόμαστε λοιπόν στη θέση εκείνη που βρισκόμουν, που σκεφτόμουν τώρα τι να κάνω τάμα. Δεν είχα κάτι. Και επειδή γνωρίζω ότι όταν πρόκειται για τάμα, όπως είπε η μανούλα μου, συνήθως κάνεις κάτι αξίας. Κάτι ασημένιο, κάτι που να έχει χρυσό. Και το μόνο χρυσό που είχα πάνω μου ήταν ο βαφτιστικός μου σταυρός. Και εκείνη τη στιγμή, μόλις κάναμε τη συζήτηση με τη μάνα μου, μέσα μου είπα ότι Άγιε Νικόλαε, κάνε όλα να πάνε καλά σε αυτό το πρώτο μου ταξίδι, να καταφέρω να τα απεξέλθω και εγώ όταν γυρίσω τον βαφτιστικό μου σταυρό, το χρυσό, ήταν τάμα που έκανα στον Άγιο Νικόλαο. Πήγα λοιπόν στο ταξίδι, πέρασα πολλά δύσκολα, τρικυμίες, αυτά που βλέπετε στις ταινίες, εγώ τα βίωσα. Άγριες καταστάσεις, άθλιες καταστάσεις, αλλά και πολύ όμορφες καταστάσεις. Με πολύ αγάπη από τον κόσμο που ήταν εκεί. Γιατί ο Άγιος Νικόλαος φρόντισε μεγάλη του η χάρη να με βάλει σε ένα πλοίο που είχε πολύ καλό κόσμο, πολύ καλούς ανθρώπους. Εντάξει, σκληρίους θα μου πείτε, αλλά ποιος κάνει μια δουλειά, βρε παιδί μου, απομονωμένος, απομακρυσμένος, να θαλασσοδέρνεται καθημερινά και να είναι, πώς να είναι, ευαίσθητος. Γεια σου, καλώς ήρθες, Αντωνάκη μας, τι κάνεις, θα σε φροντίσουμε εμείς, θα περάσεις σούπερ. Με το που πήγα μου είπαν, δόκιμε, δόκιμος ο κυματικός, άλλαξε δηλαδή το τσουβάλι με το τσιμέντο και πήγαινε το στην πλώρη. Ποια ήταν η πλώρη και ποια ήταν η πρέμνη, κύριε Ελοστρώμε μου. Και καθόμουν λοιπόν με ένα τσουβάλι τσιμέντο, ξέρετε πόσο μεγάλα είναι τα τσουβάλια εκεί προς βοηγιά, στην πλάτη, νέος ήμουν βασταγυρός, γυμνασμένος, μπρατσωμένος, αλλά δεν ήξερα, μέσα στην βροχή, γιατί έβρεχε, στη Σιγκαπούρη να φανταστείτε, στη Σιγκαπούρη, ψάξτε το στην Google να το βρείτε που είναι η Σιγκαπούρη, αλλά δεν ήξερα ποια είναι η πλώρη για να πάω. Ναι, δεν ήξερα, γιατί χωριατόπεδο ήμουν. Και περίμενα και μου λέει, γυρίζει, τι κάνεις τόση ώρα, καλά δεν ήρθες, άχρηστος τελικά μου είσαι. Εγώ περίμενα να στείλουν κανένα έτσι ξύπνιο. Και λέω, κερλοστρώμε μου, μη με παρεξηγήσει εμένα, χωριατόπεδο με, βλαχάκι, από τα Τρίκαλα, τα Τυρίκαλα,
Από τα δυο στην άρθρα εδώ. Δεν σου έφερα τόσα καφιά. Αλλά ήρθα εγώ στη θέση του. Πες μου, ποια είναι η πλώρη για να καταλάβω. Μου λέει, ρε ζωντούβολο. Ρε βούρλο με είπε, αλλά δεν πειράζει. Ζωντούβολο, η πλώρη είναι προς τα και μπροστά, το μπροστινό μέρος του πλοίου. Πώς σχέζει τα κέματα, θα σκέφτεσαι. Και πίσω είναι η πρίμνη. Ο ποπός. Με τον πόπο μου σου μου το είπε. Ο ποπός το πλοίο. Το κατάλαβες. Λέω, μάλιστα κύριε Λοστρόμε. Ό,τι πείτε. Με χαμόγελο. Και λέει, α, εντάξει. Είσαι συλλαλημένο, φαίνεται. Εγώ σε φωνάζω, σχεδόν σε βρίζω και εσύ χαμογελάς. Χαμογέλασα. Χαμογέλασα. Γιατί δεν με έπαιρνε, όπως και τώρα στις καταστάσεις που περνάμε, αυτές τις έγκλησες, πρέπει να χαμογελάμε. Γιατί αν δεν χαμογελάς, το πρόσωπό μας θα ξεχάσει το χαμογελό μας. Και θα έχει μόνο την εικόνα της θλίψης. Γι' αυτό χαμόγελα. Ακόμα και όταν περνάμε, τι περνάμε, χαμογελάμε. Το στόμα μας να κρατήσει το σχήμα του χαμόγελού μας και να δίνουμε χαρά και σε αυτούς που μας βλέπουν, να μην τους ψυχοπλακώνουμε. Πάω λοιπόν εγώ εκεί και έρχεται μια μέρα, περίπου μετά από 3 μήνες, εγώ επί 3 μήνες είχα πάρει, μιλάμε, του μπιντέ αγκαλιά και και ανέβαινα σχεδόν χλωμός και έτοιμος για λιποθυμία πάνω στη γέφυρα για να κάνω τη βάρδια μου, δόκιμος εξωματικός. Ήμουν, εντάξει, έτσι, και ήμουν μεταξύ φθοράς και φθαρσίας, έτσι, και μου έλεγαν όλοι τι έπαθες και εγώ προσπαθούσα να κρύψω το γεγονός ότι έκανα όλο διάφορες διαταραχές. Εκεί. Και σε κάποια φάση, μια μέρα είχε τρικυμία. Και την άλλη μέρα γαλήνιψη, αλλά όχι τόσο πολύ, βρε παιδί μου. Και το πλοίο πήγαινε κανονικά και έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στις βάρκες αυτές που έχουν για τη διάσωση. Ώστε όταν συμβεί οτιδήποτε στο πλοίο, έχει κάτι βάρκες αριστερά-δεξιά για να διαφύγεις. Να μπουν εκεί μέσα οι άνθρωποι και μπουν να πέσουν οι βάρκες στο νερό και να σωθεί ο κόσμος. Παλαιότερα αυτές οι βάρκες του Τιτανικού δεν ήταν το καλύτερο. Τώρα όμως υπάρχουν αυτές οι βάρκες κλειστού τύπου που είναι σαν μικρά διαστημόπλοια. Που μόλις μπεις και αν πέσει στο νερό, ρε παιδί μου, και τι να σας πω, και η τρικυμία να έχει, και η τυφώνα, και η χαρικέιν, που λένε οι ξένοι. Δεν πρόκειται αυτή η βάρκα να πάθει τίποτα, γιατί και να αναποδογυρίσει δεν βυθίζεται, σας λέω. Και έχει ζώνης μέσα, που είναι λες και πας σε αυτό, στο Λούνα Πάρκ, αυτό το τρενάκι, του τρόμου, που ανιδένεις και τσίριζε, τέτοιες ζώνες έχει σε αυτή τη βάρκα, για να μπεις. Αλλά χρειαζόταν εξωτερικά οι βάρκες να βαφτούν. Και ο Λοστρόμος έδωσε αυτή τη δουλειά στον ένα δόκιμο σημαίνα από την εδώ βάρκα, στον άλλο δόκιμο από εκεί και έβαλε κάποιους Φιλιππινέζους να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Εντάξει, στην ίδια πλευρά που ήμουν εγώ. Όμως όταν βγαίνεις και βγάζεις το σώμα, υπάρχει πιθανότητα μάλλον να βγει το σώμα έξωθεν του πλοίου προς τη θάλασσα, πρέπει πάντα, είναι κανόνας, να φοράς ζώνη ασφαλείας που ασφαλίζεται εδώ μπροστά. Δηλαδή, και να δει έρθει ένα κυματάκι, βρε παιδί μου, και να πεταχτείς στη θάλασσα, θα σε κρατήσει ζώνη, θα σε μαζέψουν οι υπόλοιποι. Και από κάτω, κενό, ξέρετε, από τη θάλασσα. Και τα κύματα, να προσπαθούν να χλαπακιάζουν το πλοίο, αλλά αυτό να μην χλαπακιάζεται. Ανεβήκαμε, ξεκίνησαν οι εργασίες, εγώ όμως, μέσα στην ανημελιά μου και μέσα στο μια χαρά καιρός είναι, εντάξει, νινεμία υπάρχει, ισιάδιο ωκεανός, γιατί να φορέσω, μωρέ, ζώνη. Έβλεπα όμως όλους τους Φιλιππινέζους να έχουν φορέσει. Είδα τον άλλον τον δόκιμο, γιατί περάσαμε πρώτα από τη βάρκα του, το είχε ορίσει ο Λοστρόμος, να φοράει ζώνη ασφαλείας. Εγώ όμως, το εξυπνοπούλι, δεν έβαλα ζώνη ασφαλείας. Και σε κάποια φάση, όπως λοιπόν έκανα εκεί έβαφα, στη βάρκα, μια χαρά, κρατούσα με το ένα χέρι το κάγκελο από το πλοίο. Αλλά το κάγκελο από τα κύματα ήταν βρεγμένο και είχε την αλμύρα της θάλασσας.
Αλλά εγώ μιλάμε ακροβάτης, αφού έλεγα έχω κάνει καινόργανη γυμναστική, δεν πρόκειται εγώ να μου συμβεί τίποτα. Εντάξει, και είμαι και χειροδύναμος, μια χαρά. Και ξαφνικά, μέσα εκεί στη θάλασσα που ήταν όλα ήρεμα, όλα εντάξει, έρχεται ένα θαλάσσιο ρεύμα και ταρακουνάει το πλοίο τόσο δυνατά και θα σας πω τι ακριβώς αισθάνθηκα και τι είδα. Γυρίζω έτσι δίπλα μου και βλέπω τους Φιλιππινέζους που φορούσαν τη ζώνη ασφαλείας να βγαίνουν και να πέφτουν στη θάλασσα, αλλά όχι μέσα στη θάλασσα, πάνω από τη θάλασσα για την ακρίβεια, διότι τους συγκρατούσε η ζώνη ασφαλείας. Και εγώ να έχει φύγει το χέρι μου από το κάγκελο και εκεί που ήμουν έτσι, να βρίσκομαι έτσι, έτοιμος να πέσω στη θάλασσα. Μιας και είχε φύγει το χέρι, ζώνη ασφαλείας δεν είχα. Και δεν θα το πιστέψετε, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα μια μορφή ενός γεράκου με άσπρα γένια, άσπρα μαλλιά να με πιάνει από την πλάτη και να με κρατάει για δευτερόλεπτα και ενώ λογικά λόγω βαρύτητας θα έπρεπε να καταλήξω στη θάλασσα και μπορεί τώρα να βρισκόμουν στο βυθό της, μου έδωσε μια μεγάλη όθηση ξανά προς τα κάγκελα. Ενώ όλοι έπεσαν στην πλευρά της θάλασσας, κρεμότανε. Εκτός πλοίου, με τη ζώνη ασφαλείας, εμένα με όθησαν αυτά τα όρατα χέρια προς τα κάγκελα και γραπώθηκα. Με τα δύο χέρια στα κάγκελα. Και όταν ξαφνικά αντιλήφθηκα και γύρισα γύρω μου και είδα τι είχε γίνει, φώναξα στον άλλο το δόκιμο, «Είσαι καλά?» και μου λέει, «Κρεμασμένος ρε μαφάκες, ελάτε λέει να με τραβήξετε». Γιατί θέλεις να σε βοηθήσει κάποιος με τη ζώνη ασφαλείας όταν κρέμεσαι. Τα ποδαράκια κρέμονται. Και ήμουν ο μόνος που ελέγχω εδώ και κοιτάζω μήπως ήταν όνειρο και είχα τη ζώνη ασφαλείας και το αισθάνθηκα κάπως έτσι ονειρικά και τελικά αντιλήφθηκα ότι δεν είχα ζώνη ασφαλείας και ότι κάποια αόρατα χέρια για μένα φρόντισαν να μην πέσω στη θάλασσα και να γραπωθώ από τα κάγκελα και εκείνη τη στιγμή με έπιασαν τα κλάματα διότι η μορφή που είδα με το που επέστρεψα στην καμπίνα είχα μια μικρή εικονίτσα του Αγίου Νικολάου. Ήταν ίδιος ο Άγιος Νικόλαος. Θα μου πείτε η ιδέα μου. Δεν ξέρω τι ιδέα ήταν αυτή. Δεν ξέρω τι ιδέα ήταν που όλοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Κι εγώ δεν έπεσα στη θάλασσα. Ήταν ένα μικρό θαύμα. Και πραγματικά έκανα συνεχώς το σταυρό μου και όλη την ημέρα έλεγα το Πάτερ ημών και έλεγα «Σε ευχαριστώ Άγιε Νικόλαε μου. Σε ευχαριστώ Παναγίτσα μου, Θεούλη μου, Χριστούλη μου, όλοι οι Άγιοι και όλοι οι Άγγελοι». Και αφού πήρα μεγάλη τρομάρα και εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα, τι να σας πω, πως τελικά οι άνθρωποι, η επιστήμη, η πολιτική, οι δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί μπορεί να μας εγκαταλείπουν. Αλλά μόνο ο Θεός και τα θαύματά Του δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ. Και το αξιοπερίεργο είναι ότι έρχεται μετά το απόγευμα που καθόμαστε στο σαλόνι του πλοίου ένας Φιλιππινέζος και μου λέει ότι φοβήθηκα ότι θα πέσει στη θάλασσα γιατί σου φώναζα ότι φόρεσε τη ζώνη αλλά δεν καταλάβαινες γιατί τραγουδούσες Σάκη Ρουβά ξανά και ξανά. You sing Σάκη Ρουβά ξανά, ξανά, ξανά. And I don't understand why you don't put your safe belt. Και του λέω, και δεν έπεσα τελικά στη θάλασσα. Μου λέει, εγώ
Ξέρεις τι είδα? Λέω, τι είδες? Είδα κάτι, μου λέει, σαν σύννεφο, like cloud, έτσι μου το είπε, σαν κάποιο σύννεφο, να είναι ακριβώς δίπλα σου και να μην σ' αφήνει να πέσεις. Εκείνη τη στιγμή τρελάθηκα. Του λέω, είσαι σίγουρος? Are you sure? Μου λέει, yes. I saw a cloud. Εγώ αυτό το σύννεφο όμως το είδα με μορφή. Με μια μορφή το φύλακα προστάτη Αγίου Νικολάου. Αυτός είναι ο προστάτης μου. Και θέλω να στείλω και την αγάπη μου και σε ένα πολύ συγγενικό μου πρόσωπο που έχει την εορτή του. Χρόνια σου πολλά, Νικόλα μου. Περαστικά. Και ό,τι σου συνέβη στο χεράκι σου, όλα καλά θα πάνε. Χρόνια πολλά σε κάθε Νίκο, σε κάθε Νικολέτα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Και πιστέψτε με, αυτά τα θαύματα δεν μπορεί να τα κάνει καμία επιστήμη. Μόνο ο μεγαλοδύναμος Θεός μας. Γι' αυτό να κάνουμε πάντα το σταυρό μας, να προσευχόμεθα και το κατά δύναμη να προσπαθούμε να είμαστε πιο εντάξει. Απέναντι στους άλλους κυρίως, που για μένα είναι το πρωτεύον, και προς εμάς. Σας αγαπώ πολύ, μεγάλη χάρη του Αγίου Νικολάου, και όπως θα έλεγε κάποιος ιερέας τέτοια ημέρα, μόλις θα μας έδινε το αντίδωρο και θα παρακολουθούσαμε τη μεγαλοπρέπεια της λειτουργίας, βοήθειά μας, βοήθεια σε όλους, Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλα τα πέρατα της γης. Σας αγαπώ πολύ, ρουφιχτό, φιλί, στη Μούρη, ευλογημένο.